ευχαριστήσω που βρίσκεστε σήμερα όλοι εδώ με μεγάλο κόστος, είτε αυτό είναι σε χρόνο, είτε αυτό είναι σε χρήμα. Όλοι παρατήσατε αυτό που σίγουρα είχατε να κάνετε και να ήταν πιο διασκεδαστικό από το να είστε εδώ, για να έρθετε να μας ακούσετε και να ακούσετε βασικά τον Λευτέρη τον Αργενάκη, τον γραμματέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Φίλες και φίλοι, η σημερινή μέρα καταγράφηκε στη μνήμη του Έλληνα πολίτη ως μια μαύρη Παρασκευή. Εγώ όμως θα συνέχισα και θα έλεγα ότι είναι η χθεσινή Παρασκευή μέρα αλήθειας. Είναι μέρα αλήθεια. Βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι ο πολίτης την αισθάνεται ως μαύρη Παρασκευή, διότι χθες κλήθηκε να πληρώσει την αρχή μόνο από ένα τεράστιο, βαρύ λογαριασμό, που όμως έχει ονοματεπώνυμο και υπογραφή στο κάτω μέρος. Γράφει Τσίπρας Καμένος. Και αυτή είναι μόνο η αρχή, γιατί η συνέχεια που έρχεται είναι ακόμα πιο δύσκολη. Άρα λοιπόν είναι μέρα αλήθειας, γιατί πραγματικά τα ψέματα και τα παραμύθια άρχισαν να φαίνονται. Επίσης όμως άρχισε χθες να φαίνεται όλη η διαπλοκή. Την ώρα που ο κόσμος περίμενε στην ουρά για να πληρώσει τα βαρύτατα χαράτσια του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου, αποκαλύφθηκε και ξεδιπλώθηκε όλο το μεγαλείο του κυρίου Καμένου. Αποκαλύφθηκε το πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος μόνο και μόνο για να διατηρήσει την καρύτα της εξουσίας λίγο παραπάνω. Ο κ. Καμένος, την ώρα που δήλωνε 8.000 εισόδημα, έπαιζε χιλιάδες ευρώ στο καζίνο και έμενε σε ένα ξενοδοχείο που για δύο μέρες πλήρωσε 3.000 ευρώ, 2.500 λίρες. Πρέπει λοιπόν να έρθει και να απαντήσει. Βέβαια το πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος για να κρατήσει την καρέκλα της εξουσίας, το είχαμε νιώσει και λίγο νωρίτερα από τον κύριο Κουρουμπλή. Όμως αυτό πρέπει να ξέρετε, γιατί ακούγεται ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει, αλλά δεν μπορεί γιατί έχει κακούς δίπλα του. Αυτό είναι η μεγαλύτερη απάτη που υπάρχει. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο μεγαλύτερος απατεώνας από όλους αυτούς. Γιατί όλη αυτή είναι η προσωπική επιλογή του κύριου Τσίπρα. Είναι η προσωπική επιλογή που ακόμα και σήμερα φαίνεται ότι τη βρίσκει πάρα πολύ καλή και σωστή και γι' αυτό συνεχίζει να την υποστηρίζει. Άρα λοιπόν τα ψέματα ένα-ένα ξεδιπλώνονται. Γι' αυτό τώρα είναι η δική μας ώρα. Είναι η δική σας ώρα. Είναι η ώρα που όλοι πρέπει να βγούμε δυνατά και να φωνάξουμε, να μιλήσουμε στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος αυτός που είναι οργισμένος, πρέπει εμείς να μετατρέψουμε αυτή την οργή σε ψήφο εμπιστοσύνης για τη νέα δημοκρατία. Ο κόσμος είναι έτοιμος να μας ακούσει. Αρκεί πραγματικά να του πούμε κάτι συγκεκριμένο, όπως κάνει ο πρόεδρός μας, όπως κάνει σε όλη την Ελλάδα, από γωνιά σε γωνιά, ο Λευτέρης ο Αργενάκης, ο γραμματέας μας. Και επειδή πολλοί θα σας ρωτάνε και θέλω να σας βοηθήσω λίγο και θα σας λένε, μα γιατί δεν τα κάνετε 40 χρόνια. Να πούμε λοιπόν ότι όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις, γιατί αυτός ο μεταρρυθμιστικός δρόμος είναι ο μόνος δρόμος για να βγούμε στην ανάπτυξη, να αντιληφθούμε ότι το δημόσιο δεν έχει να χωρίσει με τον ιδιωτικό, το δημόσιο πρέπει να συμβαδίζει με τον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να τον στηρίζει και να συνεργάζεται όπου μπορεί με τον ιδιωτικό τομέα. Και επειδή λοιπόν θα σας πούνε πολλοί 40 χρόνια γιατί δεν τα κάνατε, να τους απαντάτε με υπερηφάνεια, γιατί υπερήφανοι πρέπει να είναι όποιοι υπηρετήσανε στο μεγάλο φιλελεύθερο κόμμα, στη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη, και να τους λέτε ότι οι μόνοι περίοδοι, οι μόνες περίοδοι στις οποίες το κόμμα, κάποιο πολιτικό κίνημα, κάποιο πολιτικό κόμμα, μια πολιτική δύναμη προσπάθησε να αλλάξει τα πράγματα, ήταν μόνο η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη.